Αλλά να ξεκινήσουμε αφού οι ομιλητές έχουν έρθει. Όσον αφορά τώρα το θέμα μας, η συχνότητα της καλοήθησης προπλασίας του προστάτη και η ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση της δημιουργεί σε εμάς τους ουρολόγους την υποχρέωση που να κατακτηθεί η γνώση και οι δεξιότητες εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέψουν μια ασφαλή και επιτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Γνωρίζετε όλοι ότι η διορθική προστατεκτομή είναι η λεγόμενη παραδοσιακή κλασική και ταυτόχρονα όμως η θεραπεία επιλογής για την αντιμετώπιση της καλοήθησης προπλασίας του προστάτη. Είναι σήμερα με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε μια μέθοδος ασφαλής και με υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Για να γίνει όμως αυτή η επέμβαση με επιτυχία είναι απαραίτητο ο χειρουργός ουρολόγος να γνωρίζει την ανατομία του οργάνου και τα μυστικά του, στα οποία θα αναφερθεί ο κ. Αυτόπουλος, την επιλογή, τη σωστή επιλογή και χρήση των οργάνων, αλλά και την τεχνική, αναλυτικά και με τα μυστικά της επέμβασης στην οποία θα αναφερθεί ο κ. Πουλαρίδης. Ελπίζω να είναι και οι δύο ειδικητές στον χρόνο τους, όπως είπαμε στο Χρυσάλλητο, 20 και 20 ήλιος στον Λαλίου. Καλή το μαμουλάκι, ετοιμάστηκε ήδη να μην διακόψει. Λοιπόν, στο τέλος να γίνουν... Εκτός αν δούμε τα μυστικά τους δύο, διότι η επέμβαση έχει μια ορότητα, έτσι για να μην σπάσει και οι δύο είναι σε θέση να πατήσουν. Είναι της ρουτίνας επέμβαση, ετοιμαστείτε. Άρα καλό και όπως και πάλι καλημέρα. Έχουμε βαρεθεί να βλεπόμαστε τις τελευταίες ώρες. Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Και παρότι σε πολλούς μπορεί να θεωρηθεί ότι την ανατομία του προστάτη λίγο πολύ τη γνωρίζουν, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε κάποια σημεία κλειδιά σε σχέση με το πώς αυτό το όργανο το οποίο πάμε να χειρουργήσουμε έχει φτιαχτεί, παθαίνει την πάθηση για την οποία μιλάμε και έχει κάποιες ιδιομορφίες οι οποίες μερικές φορές παραδοσιακά λόγω μιας γνώσης που ακόμα και σήμερα τρέχει σε επίσημα βιβλία και textbooks δεν ισχύει και πολλές φορές μας δημιουργεί προβλήματα. Θα ξεκινήσω από κάτι πολύ βασικό, το οποίο όμως είναι πολύτιμο για να καταλάβουμε δύο πράγματα σε σχέση με το όργανο. Και αυτό είναι η εμβριολογική ανάπτυξη του προστάτη. Σας θυμίζω ότι ο προστάτης σαν αντένας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα όργανο το οποίο σχηματίζεται με εκβλαστήσεις και σχηματισμό αδενίων σε κάποια φάση συνήθως μετά την 7η-8η εβδομάδα κοίησης στο κάτω μέρος του ουρογενετικού κόλπου, κάτω από το σημείο το οποίο στην ουσία θα σχηματιστεί η ουρολόγος κίστη. Οι εκβλαστήσεις αυτές είναι στην ουσία παρόμοιες με τις εκβλαστήσεις που θα έβγαιναν από όλο το μήκος της ουρήθρας, όπως για παράδειγμα οι αδένες του Κόουπερς, αλλά γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα θυμίζουν δέντρο το οποίο διακλαδίζεται συνέχεια χωρίς να έχει όριο παρά μόνο το μεσέγχυμα από το περιβάλλον και αυτό το interaction, αυτή η αντίδραση των αδενίων που σχηματίζεται με το μεσέγχυμα είναι αυτό που θα σχηματίσει τον προστάτη. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία εικόνα scanning electron που δείχνει ακριβώς πώς γίνεται το budding, η εκβλάστηση των αδενίων του προστάτη από τους βασικούς πόρους. Σας δουλεύω. Αυτό είναι το δέντρο στην Αμερική που καπνίζουμε η γενική προσφορά της Αναστασίας της φωτογράφου μας. Αυτή όμως είναι η λογική της εκβλάστησης των πόρων. Έτσι είναι αυτό το budding που γίνεται. Και το οποίο θα σχηματίσει τον αδένα με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν γίνονται όλα τα αδένια ταυτόχρονα. Κάποιες ζώνες, κάποιες περιοχές
θα γίνουν πρώτα χρονικά και κάποιες άλλες μετά. Και αυτό έχει σημασία μετά για να μπορούμε να συζητήσουμε ανατομικά για λοφούς, για ζώνες, για περιοχές σε σχέση και με την υπερπλασία του προστάτηση. Παραδοσιακά μιλάγαμε για λοβούς και νομίζω ότι όλοι μας σήμερα ακόμα χρησιμοποιούμε την έννοια λοβού. Είτε παίρνουμε ένα ιστορικό και σημειώνουμε ένα έβριμα, είτε κάνουμε έναν υπέρηχο, είτε ακόμα και όταν κάνουμε μία βιοψία, θα δείτε τις περισσότερες φορές το παραμυθικό λέει τόσα κομμάτια από τον αξιολογό, τόσα κομμάτια από τον αστερολογό. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η έννοια του λοβού δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι η έννοια του λοβού όταν υπάρχει υπερπλασία σχηματισμένη. Από το 1968 ο Μακνίλ είχε αναπτύξει τη θεωρία των ζωνών του προστάτη, πιθανώς να είναι οικεία. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον Μακνίλ, γύρω από την ουρήθρα τα αδένια σχηματίζονται σε διακριτές ζώνες, ομάδες, μόνο ιστολογικά. Δηλαδή ανατομικά όρια δεν υπάρχουν. Και οι ζώνες αυτές είναι στην ουσία τρεις συν μία. Η κεντρική ζώνη, που είναι με μπλε εδώ, και μου αρέσει αυτό το σχήμα γιατί είναι απλοποιημένο, αλλά δείχνει ακριβώς πάνω αυτήν την ουρήθρα που βρίσκεται η θέση του καθενός. Αυτή είναι η κεντρική ζώνη στην οποία διεκβάλλεται από τους εξπερματιστικούς πόρους, οι οποίοι καταλήγουν στο λοφίδια. Η μεταβατική ζώνη, που είναι και η αστή ανάπτυξης της υπερπλασίας που μας ενδιαφέρει, είναι αυτά τα δύο μάγουλα που φαίνονται ιστού αδενίων, έτσι. Η υπερπλασία των οποίων σχηματίζει και την κλασική εικόνα των γνωστών πλαγίων λοβών που βλέπουμε σε μια διεκτική. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, περίπου το 60-70% της μάζας του αδένα, είναι η περιφερική ζώνη, σημαντική δηλαδή στον πρόεδρο, στον καρκίνο κλπ. Το οποίο καλύπτει τα πλάγια και την οποία στην επιφάνεια του αδένα. Αυτό συμπληρώνεται από το λεγόμενο ηνομιώδες στρώμα, το οποίο καλύπτει την πάνω επιφάνεια σαν καπάκι. Αυτό που γίνεται στην πορεία είναι ότι κάποια στιγμή η ισορροπία σε κυταρικό επίπεδο διαταράσσεται με την πάροδο της ηλικίας για πολλούς λόγους, είτε είναι σε σχέση με αγωνιστική δράση των ανθρωπών, παίζουν σημασία growth factors, παίζουν σημασία υποδοχής τρογών και πάρα πολλά άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αιστείες υπερπλασίας του προστάτη. Και εδώ είναι μια ευκαιρία να πούμε ότι, επειδή πολλές φορές μπλεκόμαστε, δεν μιλάμε για υπερτροφία, δεν γίνεται το κύτταρο υπερτροφικό, υπερπλάσσονται τα κύτταρα. Στην ουσία πολλαπλασιάζονται και γίνονται περισσότερα. Και αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ υπερτροφίας και υπερπλασίας. Μιλάμε δηλαδή για έναν καλοήθη όγκο στην ουσία του λαμιλέα, υπερπλασία του προστάτη. Η υπερπλασία αρχίζει πολύ νωρίς. Πολλές φορές έχουν αναγνωριστεί αιστείες και σε άτομα 18-20 χρονών, οι οποίες γίνονται στη ζώνη πέριξ της ουρήθρας, συνήθως διάσπαρτες μικρές αιστείες υπερπλασίας, οι οποίες με την πάροδο της ηλικίας συνενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες πιθανώς αιστείες ή και αυτή την μάζα τη γνωστή, η οποία αποφράσει τον αυλό της ουρήθρας και αποτελεί αυτό που δημιουργεί τα κλινικά συμπτώματα. Είναι όλες οι υπερπλασίες ίδιες, η απάντηση είναι όχι. Οι διαφορές μπορεί να είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα κύτταρα, τα αδενικά, υπερπλάζονται περισσότερο σε σχέση με το στρώμα και μερικές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό πιθανώς να εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί σε κάποιες υπερπλασίες ή σύνδρομα υπερπλασίας, αν το δω έτσι, η δράση, για παράδειγμα, αναστολήνων της 5α αναγωγάσης δεν έχει την ίδια επίδραση. Γιατί αυτό δεν μπορεί να παίξει ρόλο στο στρώμα, μπορεί να παίξει μόνο στο κύτταρο για να το κάνει ανθρωπικό. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο είναι διατεταγμένες οι ομάδες του κυττάρου και οι όζοι υπερπλαστικοί δεν είναι ίδιοι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μεγάλα οζίδια κλασικά, τα οποία αποφράζουν τον αυλό, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε διάσπαρτες αιστείες μέσα στο στρώμα. Η προέλευση των δύο είναι η ίδια. Ένα άλλο έβριμα συχνά στην περιοχή προστατεκτομή ή γενικά σε μια εξτροσκόπηση σε έναν ενήλικα είναι αυτό που ονομάζουν υψηλός αφιένας. Και μάλιστα θα λέγω ότι είναι και κοινός τόπος, ότι σε όσο μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο κάνεις εξτροσκόπηση, ο τρόπος με τον οποίο θα προπαρήσει ένα άτομο προσπελάσεις τον αφιένα της κύστης είναι υπερπηδώντας έναν αφιένα ο οποίος θεωρητικά καταγράφεται ως υψηλός. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια πολύ ωραία θεωρία που δημοσιεύθηκε στο Medical Hypothesis, ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό που έχει κυρίως υποθέσεις εργασίας το 2007
και λέει ότι η ανάπτυξη στην ουσία των υπερπλαστικών ζωνών στην περιοχή αυτή τη μεταβατική ζώνη βαθμία οδηγεί σε μια γονίωση τη ουρίθρα. Άρα αυτό που ονομάζουμε πρακτικά υψηλό αφιέρωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τεχνιένδρος και καμένη ουρίθρα λόγω τη υπερπλασία. Και ότι αυτό το γεγονό από μόνο του πιθανώ να επηρεάζει και τη ροή πέρα από το μέγεθο των υπερπλαστικών όζων που κάνουν απόφαξη όχι. Μία χάλια εικόνα έτσι, ενός σχετικά υψηλού αφιένα. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι είναι ο μέσος λοφός. Με βάση την προηγούμενη εικόνα των ζωνών, θα περίμενε κανείς ότι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην μέση γραμμή προς την οδό του κύστη θα ήταν στην ουσία ιστός που προέρχεται από την κεντρική ζώνη. Η κεντρική ζώνη όμως, θα θυμίζω, είναι το σημείο που διεκβάλλουν διέρχονται οι εξερματιστικοί πόροι, δεν κάνει εικόνα υπερπλασίας. Η υπερπλασία γίνεται κατεξοχήν στη μεταβατική ζώνη. Αυτό λοιπόν που γίνεται σε σχέση με έναν μέσο λοβό, ο οποίος μπορεί να προβάλλει, έτσι, είναι ότι υπάρχει ένα ανασήκωμα στην ουσία της ουρίθρας κάτω από τον αφιένα από κομμάτια της μεταβατικής ζώνης που σε συγκεκριμένους ασθενείς εισέρχονται τρόποντινά, έτσι, πιο κεντρικά, εκτός από τα δύο πλάινα μάτια. Έχει σημασία ο μέσος λοβός, έχει σημασία στα όρια του. Έτσι, πέρα το ότι αποτελεί ένα κατεξοχήν αποφρακτικό αίτιο σε σχέση με μια άλλου τύπου υπερπλασία του προστάτη, έχει σημασία για το σημείο αυτό, το οποίο στο χειρουργείο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εδώ εισέρχονται συγκεκριμένες αρτηρίες κλάδι της κατοχιστικής, πολύ σωρόμενα αρτηρίες του φλόξ, από κάποιον συγκεκριμένο ψηφοδιτερό. Οι πλάγοι λοβοί τώρα είναι τα κατεξοχήν σημεία υπερπλασίας της μεταβατικής ζώνης. Είναι τα δύο μάτια. Αυτή η εικόνα θα ήταν ιδανική να συμβεί κάποιος έτσι, τόσο όμορφα σε μια δημιουργική προστατευτομή. Πολλές φορές υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απόφραξη ανάλογα με το μέγεθος των πλαγινιών λοβών. Αυτό είναι η μεταβατική ζώνη η οποία μπαίνει μέσα στην ουρίθρα και την κλείνει. Ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι τι γίνεται με το σπερματικό λοφίδι σε σχέση με το σφιλτήρα και σε σχέση με το αν μπορεί να θεωρείται το ασφαλές όριο σε μια διουρηθρική προστατευτομή. Παραδοσιακά οι περισσότεροι νομίζω μεγαλώσαμε με την δοξασία ή τέλος πάντων με την αλήθεια το ότι δεν πρέπει να τραβηχθείς σε βάση διουρηθρικής προστατευτομής πέρα από το λοφίδι γιατί είναι πολύ πιθανό να τραυματίσεις το σφιλτήρα. Εν μέρη ισχύει. Αλλά να το δούμε λίγο καλύτερα. Το λοφίδιο σχηματίζεται στην ουσία την συνένωση των δύο πόρων του Wolf, από τον οποίο εκπλασταίνει και ο ουρητήρας μετά, μαζί με το κομμάτι του τριγώνου της κύστης, το οποίο ενσωματώνεται στον ουρογεννητικό πόρο. Αυτή η συνένωση τραβάει στην ουσία τους δύο εξπερματιστικούς πλέον πόρους προς την περιφερία. Το πού θα πάει αυτό, είναι σχετικό. Αν τραβηχτούμε πίσω από το λοφίδιο, τις περισσότερες φορές στην περιοχή αυτή αναγνωρίζουμε τις γνωστές πτυχώσεις, οι οποίες θεωρούνται οπτικά τουλάχιστον ότι είναι ο έξω σφιλτήρας. Όμως το ίδιο το λοφίδιο, επειδή μπορεί να ποικίλει η θέση του, δεν είναι αυτό καθεαυτό το όριο. Εάν τώρα πούμε ότι αυτή εδώ η εικόνα, δηλαδή εδώ που τελειώνει στην ουσία η προέκταση της κοιονίδας της κύστεως, το πνευματικό λοφίδιο έτσι στη μέση γραμμή, είναι ο σφιλτήρας, θα περιμέναμε αυτό που περιγράφεται στα περισσότερα βιβλία ανατομίας και ουρολογίας μέχρι σήμερα, ότι μιλάμε για έναν κυκλοτερή δακτύλιο γραμματών εικονινών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να σας πω. Και αυτή είναι μια κλασική εικόνα, όπου ο έξω σφιλτήρας περιγράφεται να περιβάλλει την ουρίθρα στο επίπεδο του εντοβάθη κορπώματος στο ουρογεννητικό διάφραγμα και στην ουσία αυτό το πράγμα συνέχεται με το εντοβάθη διάρκεια μία του περινέου. Και αυτό είναι το λάθος. Ακόμα και σήμερα όμως, ανατομικά, σε πρόσφατες textbook ανατομικής εκδόσεων των δύο χρόνων, ο τρόπος που περιγράφει το έξω σφιλτήρας είναι αυτός. Σε πάρα πολλά papers, ο τρόπος που περιγράφεται το έξω σφιλτήρας είναι αυτός. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι ο έξω σφιλτήρας, γιατί αυτό είναι το πιο καθοριστικό σε σχέση με πιθανές κακώσεις που μπορούν να γίνουν στην διευθυντική προστατευτομή.
Αν φανταστείτε ότι αυτή εδώ είναι η ουροδόχος κύστη, στη φάση εμβρίου, άρα είναι ουρογενικός κόλπος και αυτό εδώ είναι η ουρήθρα, αυτό που φαίνεται σε κάτι πολύ ωραίες μελέτες που είχε κάνει ο Φιλίπ Σεμπέ σε έμβρια διαφόρων εβδομάδων με διαδοχικές serial sections και νοστοχημικές προβλές κτλ. Είναι ότι υπάρχει στην αρχή γύρω από την ουρήθρα αυτό, έτσι θα το ανασύγχωμα της ακρολοφίας, της ουρήθρας ακρολοφίας, κάπου το λοφίδιο θα το βρίσκαμε εκεί. Υπάρχει ένα primordium, ένας πρόγονος και των δύο σφυγκτήρων της ουρήθρας, δηλαδή και του ηλίου και του γραμματού, το οποίο κυκλοτερό, σαν πέταλο, αρχίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω, καθώς πλέον οι εβδομάδες κοίησης, με αποτέλεσμα κεντρικά γύρω από την ουρήθρα να περιβάλλεται ομοιόμορφα σχεδόν από λίγες μυϊκές ίνες, αυτό που ονομάζουμε λίγο σφυγκτήρα της ουρήθρας, ενώ περιφερικά ένα πέταλο το οποίο κλείνει πίσω με μια τενόντια ραφή, κοιλιακά, έτσι της ουρήθρας, κλείνει ο γραμματός σφυγκτήρας. Το πρόβλημα του γραμματού σφυγκτήρα, και αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε και αυτό έχει αξία εμβριολογία, είναι ότι οι δομές δεν σχηματίστηκαν μορφολογικά την τάδε μέρα κρακτιάχτη προστάτης, την τάδε μέρα κρακτιάχτη ο σφυγκτήρας. Υπάρχει διαντίδραση και αυτή η διαντίδραση είναι καθοριστική για ό,τι θα γίνει. Όσο κατεβαίνει το πέταλο του σφυγκτήρα, του σφυγκτηριακού ιστού, έτσι γραμματός μήκος, τόσο εκβλασταίνουν τα αδένια του προστάτη που είπαμε πριν, τα οποία αρχίζουν από κάτω να πάνε προς τα πάνω. Και κάποια στιγμή αυτά τα δύο πράγματα συναντιόνται. Με αποτέλεσμα, ο προστάτης δεν μπορεί να έρθει να κυκλώσει την ουρήθρα με τα αδένια του, γιατί κατεβαίνει ο γραμματός μήκος από πάνω, ή το primordium τέλος πάντων του κυρίου και γραμματός στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι το οποίο κάνει τελικά το καπάκι που ονομάζαμε νομιώδες στρώμα, έτσι, και κλείνει στην ουσία το πάνω μέρος του προστάτη αδένα. Αυτό έχει δειχτεί και σε ενήλικα άτομα, παρότι η αλήθεια είναι ότι καθώς παίρνουν τα χρόνια οι ανατομικές σχέσεις αλλάζουν την πάνω της ηλικίας, και αυτό είναι μία ανασύσταση, φανταστείτε 3D, σε εικόνες που έχουν ληφθεί από serial sections σε ενήλικες, όπου φαίνεται με κόκκινο μέσα ο λίος σφυγκτήρας ουρήθρας και με μπλε ο γραμματός σφυγκτήρας ουρήθρας. Και κοιτάξτε ότι κοιλιακά εδώ δεν υπάρχει μυϊκός ιστός, υπάρχει το αντίστοιχο τενόδιο και την τενόδια ραφή του σφυγκτήρα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό σκεφτείτε ότι συνέχεται με ένα κομμάτι ινών του εξωστήρα, γιατί καθώς μεγαλώνει ο προστάτης αρχίζει και συνενώνεται στην ουσία με την πίστη, με αυτό που ονομάζεται πλέον ως the true orator, δηλαδή η φοβιά του εξωστήρα. Άρα στο σημείο αυτό, στη ραχαία επιφάνεια της ουρήθρας, υπάρχει συνέχεια μυϊκού ιστού και από τον εξωστήρα, τον the true orator, και από τον σφυγκτήρα. Στο πίσω μέρος, στην έκτη ώρα, ο σφυγκτήρας λείπει. Τελικά λοιπόν, τι είναι ο σφυγκτηριακός μηχανισμός. Ο σφυγκτηριακός μηχανισμός, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση, έχει δύο βασικά στοιχεία. Και η φύση έχει προβλέψει και στο ορθό και στην ουρήθρα, όπου η εγκράτεια είναι πολύ σημαντική, να υπάρχει διπλός μηχανισμός. Αν δούμε την ουρήθρα, θα δούμε το λίγο μυϊκό στοιχείο κυκλοτερός και το γραμματό στοιχείο σαν πέταλο με το τενόντιο κέντρο εδώ. Αυτό οδηγεί σε μια κυκλοτερή σύγκληση του όμπλου. Αυτό όμως σκεφτείτε δεν εντάσσεται στον αέρα, εντάσσεται στο πυρηνικό έδαφος. Και τι υπάρχει στο πυρηνικό έδαφος? Υπάρχουν μυϊκές ίνες. Αυτό είναι ο ύβο ορθικός μύσαν πέταλο που σπρώχνει το ορθό προς τα μπροστά. Και μυϊκές ίνες του ύβο ορθικού που ονομάζεται προορθικές ίνες περνάνε μπροστά και χιάζονται. Στην ουσία η δράση αυτών είναι να τραβήξουν την ουρήθρα προς τα μπροστά, κάνοντας ένα σλινγκ που τραβάει προς την ειδική σύνθεση την ουρήθρα. Η κίνηση αυτή αντιρροπείται από τον πολύ συμπαθή μνή εδώ, που ξεκινάει από το τείχημα του ορθού προς το τενόντιο κέντρο, αυτό και είναι ο ρέκτου ρηθράνης. Ουρυθροορθικός ή ορθοουρυθρικός. Αν φανταστείτε τώρα πώς δρούν όλοι εμείς μαζί, σκεφτείτε ότι ο λίος μυς κρατάει την ουρήθρα συσπασμένη, δεν ελέγχεται από εμάς. Ο γραμματός σφυγκτήρας κλείνει επίσης συγκλωτερός, υπόκειται στη θέλησή μας, και επίσης ίνες γραμμωτές από τον ύβο ορθικό τραβούν προς τα μπροστά, ενώ ο ρέκτου ρηθράνης αντιρροπεί την κίνηση στο τενόντιο κέντρο και τραβάει προς τα πίσω. Άρα έχει σύγκληση και κυκλωτερός και συνδυαστικά. Φανταστείτε πως όλοι να τραβιέται από δύο αντίθετες δυνάμεις.
αυτός ο συντηρητικός μηχανισμός είναι δύσκολο να χαλάσει σε μια διαδίκτυα γύρω στα τεκτονομία. Υποαίρεση, βέβαια. Γιατί θυμηθείτε ότι υπάρχουν διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο τρελές και αυτή είναι μια ωραία εικόνα που δείχνει πώς σε σχέση με τον γραμματόμυϊκό σφινκτήρα και το λίγο μέσα, προστατικός ιστός προς το apex μπορεί να προβάλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφορετικά σε σχέση με το όριο του βέρου, έτσι, μπροστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, δεν υπάρχει μία απάντηση σε σχέση με τη σημασία του βέρου σαν όριο και τη σχέση του με το σφινκτήρα, έτσι. Από περίπτωση σε περίπτωση διαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είμαστε σχετικά ασφαλείς να προχωρήσουμε και λίγο πίσω από το βέρου, θυσιάζοντας ενδεχομένως μυϊκές ή σφινκτηριακές, χωρίς να φοβόμαστε όμως ότι θα γίνει ακράτεια, γιατί η ακράτεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές τις ίνες του σφινκτήρα, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικός μυς ο ύβορφικός, οι προβλητικές του ίνες. Είναι μυς που από τη φύση του είναι γρήγορη σύγκληση, είναι fast twitch οι ίνες του. Άρα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το stop σε μια ούρηση και θα αναχαιτιστεί απώλεια ούρηση ή χάρη στο σύγχρονο στην αύξηση ενωτηριακής πίεσης. Έτσι. Στις περιπτώσεις βέβαια που έχουμε την ατυχία να έχουμε αυτή την εικόνα, εδώ προφανώς χρειάζεται πολύ περισσότερο προσοχή. Κάτι άλλο που θα έχει ενδιαφέρον είναι σε μια διουργική εκτομή να ξέρουμε αν είναι δυνατόν τη θέση των αγγείων και των νεύρων που νευρώνουν το σφινκτήρα. Η θέση των αγγείων και των νεύρων, λίγο πολύ για να σας το κάνω εύκολο, μοιάζει, εκτός από τις αρτηρίες που είπαμε πριν και οι οποίες ποικίλουν ως προς τη διακλάδωσή τους μέσα στο αδένωμα, ανάλογα με το είδος του αδένωματος. Ένα μεγάλο αδένωμα με μεγάλους όζους έχει βρεθεί ότι έχει πολλές επιχείλειες, να το πω έτσι, στο όριο αρτηρίες, δηλαδή μεταξύ της συσσαγωγικά χειρουργικής κάψας του καθεφτοπροστάτη της μεταβατικής ζωής που έχει συντηρηστεί. Υπάρχουν αρτηρίες οι οποίες επίσης είναι σημαντικές και μπαίνουν εδώ στην περιοχή του λοφιδίου και των μεραβολικών και σε αντίστοιχες θέσεις έχει φανεί πάλι με ωραίες μελέτες ότι εισέρχονται νευρικές ίνες που στην περίπτωση αυτή αυτές που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι ίνες που νευρώνουν το ράβδο σφινκτήρα και είναι μύελες ίνες στην τρίτη και ένατη ώρα, όπως στην τρίτη και ένατη ώρα φαίνεται ότι εισέρχονται και τα αγγεία. Και έχει ενδιαφέρον γιατί σε εκείνο το σημείο η κάψα, σε εισαγωγικά πάλι του προστάτη, δηλαδή η μεταβατική ζώνη που έχει συντηρηστεί, που είναι καθεαυτό προστάτης πλέον που μένει εκτός του αδενώματος, είναι και πιο λεπτός. Σε μελέτες που έχουν γίνει σε laser enucleation του προστάτη, είναι το συχνότερο σημείο για να κάνει κάποιος διάθεση και να βγει απ' έξω. Άρα, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια συμβουλή, είναι ότι σε περιοχές, έτσι, γύρω από εκεί που θα περιμέναμε να βρούμε το σφινκτήρα, δηλαδή από το βέρο και πέρα, η μαχητικότητά μας, η διουργική προστατεκτομή και η εκτεταμένη αυτηρίαση αγγείων ενδεχομένως, με σιδέρωμα ή δεν ξέρω εγώ με τι, θα πρέπει να είναι περιορισμένη κυρίως στην τρίτη ένατη ώρα. Και ένα τελευταίο για να το δώσω στον κύριο Σκολαρίκο πλέον. Μιλάμε για διουργική προστατεκτομή και μπαίνουν κάποια βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ποιο είναι το μήκος της ουρίθρας. Αν ψάξετε να βρείτε σε textbook και τα λοιπά, θα δείτε διάφορες υποθέσεις ή τέλος πάντων νούμερα. Προφανώς αυτό ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από φυλή σε φυλή. Υπάρχει για παράδειγμα μία μελέτη σε σχέση με το μήκος της ουρίθρας, το οποίο στο 12, ας πούμε, στην Ινδία βρέθηκε ένα μέσο μήκος 17,5 εκατοστά, στη Βραζιλία βρέθηκε 22,3 εκατοστά. Είχα επικοινωνία με έναν συνάδελφο στο Τζιμπουτί, ο οποίος δεν ήξερε να μου πει, μου έστειλε μόνο έναν τυπικό άρρωστο που βλέπει καθημερινά, ας πούμε, στο ιατρείο. Το ίδιο ισχύει και για το εύρος της ουρίθρας. Η διάμετρος είναι σχετική. Αυξάνει την ηλικία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νεότερα άτομα ανέχονται πολύ πιο δύσκολα ένα εργαλείο ίδιων friends σε σχέση με έναν πιο ηλικιωμένο. Η μεμβρανώδης μοίρα φαίνεται να είναι έτσι η πιο επικίνδυνη, η πιο στενή. Και για να μην ξεχνάμε ότι σε μια διουργική προστατεκτομή παίζουν πάρα πολύ από τις συχνές ευλογίες τα στενόμενα της ουρίθρας, πιθανώς είτε διαστολές, είτε ουρυθροδομή που από κάποιους έχει εγκαταληφθεί, από κάποιους το συζητάγαμε προχτές, γίνεται ακόμα,
θα μπορούσε να προφυλάξει την ουρίθρα από μια κατά τα άλλα πάρα πολύ καλή επένδυση. Ευχαριστώ.